Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε να καταγράφουμε τις απόψεις των τοπικών φορέων που συμμετείχαν στην σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου. Πάμε να σου μιλήσουμε με τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Λόρνας, να δούμε ποιες ήταν οι προτάσεις που κατέθεσε το Επιμελητήριο στους τρεις υπουργούς, Στυλιανίδη, Τριαντόπουλο και Παπαδόπουλο, που βρέθηκαν στον ομό της Λόρνας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δοκρατά, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Κύριε πρόεδρε, συμμετείχατε στη σύσκεψη. Τι ζητήσατε από την κυβέρνηση που βρέθηκε στην περιοχή μετά και τις τεράστιες ζημιές και καταστροφές που είχαμε από το σεισμό? Το Επιμελητήριο Χρόνια ζήτησε για την επιχειρηματικότητα κάποια μέτρα και κάποιες οικονομικές και οικονομική βοήθεια. Είχε προηγηθεί επιστολή, η οποία είχαμε στείλει στον Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Ανάπτυξης, στην οποία περιγράφαμε τα προβλήματα της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνας και το τι συνέβη και με το σεισμό. Τρία θέματα λοιπόν είναι τα μεγάλα τα οποία ζητήσαμε τόσο στην επιστολή όσο και στο κλιμάκιο της κυβέρνησης. Το πρώτο είναι ότι ζητάμε αναστολή όλων των υποχρεώσεων μας, φορολογικών και ασφαλιστικών, για ένα χρόνο. Ζητάμε επίσης χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων οι οποίες βιώνουν τα πάντινα και μέσα από τον σεισμό ακόμα και την επόμενη μέρα με τις μετασυνικές δραστηριότητες έχει πέσει η καταναλωτική δυναμική των πολιτών μας. Είναι μηδενική λοιπόν η αγοραστική δύναμή τους. Και το τρίτο και πιο σημαντικό, το οποίο και από ό,τι φαίνεται υλοποιείται άμεσα, είναι η αποζημίωση των προϊόντων, των ευπαθή προϊόντων, των υλικών, των μηχανημάτων τα οποία επλήγησαν από σεισμό. Ήταν μια πρωτοβουλία δικιά μας την οποία την καταθέσαμε, ζητήσαμε από το κλιμάκιο και ανταποκρίθηκε, και τον ευχαριστούμε πολύ, ο υπουργός ο Τριαντόπουλος, όπου μάλιστα προχώρησε και να βγούμε πιο πέρα, ήταν τη σύσταση στην δημιουργία μιας τριμελής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από το Επιμελητήριο, την Περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα καταγράφει τις ζημίες που πάθανε οι επιχειρήσεις, τόσο στα υλικά, στα προϊόντα τους, όσο και σε μηχανήματα. Μάλιστα, από την καταγραφή που έχετε κάνει, γιατί στείλατε, όπως είπατε, μια επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, και στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καταστράφηκαν, όπως λέτε, καταστήματα, για υλικά, μηχανήματα, ευπαθή προϊόντα. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις που έπαθαν αυτές τις ζημιές, κύριε πρόεδρε, και θα το δηλώσουν, έχουν δηλώσει τις ζημίες ώστε να αποζημιωθούν? Πώς θα γίνει η διαδικασία? Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει 40 επιχειρήσεις στο Επιμελητήριο και από ό,τι έχουν πάρει τηλέφωνο αυτή τη στιγμή το ύψος είναι γύρω στις 100 και προχωράμε. Από το 100 επιχειρήσεις? Έχουμε αιτήσεις, δεχόμαστε αιτήσεις στο Επιμελητήριο για να ξέρουμε πώς είναι και τι πάθανε, τι ζημίες πάθανε. Έχουμε 40 αιτήσεις ήδη στα χέρια μας. Αλλά αυτό που σας λέω είναι με τα τηλέφωνα που φέρουν είτε στο Επιμελητήριο είτε σε μένα προσωπικά. Είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 100 και συνεχίζουμε. Έχουν συμβεί ζημίες, έχουν πραγματοποιηθεί ζημίες σε σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα που πουλάνε υλικά, οι αλοπίνακες, καταστήματα τα οποία πουλάνε τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, χάθηκαν μεγάλες ποσότητες χρωμάτων τα οποία πέσαν και χύθηκαν και πάνω στα προϊόντα. Έχουμε αρκετά προβλήματα, τέτοια τα οποία πρέπει η κυβέρνηση να είναι αργός και συμπαραστάτης αυτή τη δύσκολη στιγμή στην επιχειρηματικότητα, γιατί οι συνάδελφοι δεν θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν εύκολα. Πώς θα γίνει η διαδικασία, κύριε πρόεδρε? Δηλαδή, καταθέτουν αίτηση στο Επιμελητήριο, μετά θα υπάρχει επιτροπή που θα δει τις αιτήσεις, θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό που θα φαίνεται ότι υπήρχαν ζημιές, θα γίνουν έλεγχοι? Πώς ακριβώς θα γίνει, για να καταλάβουν και οι συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε κύριε Βέβαιζα, κάποιοι έχουν κάποιο φωτογραφικό υλικό ή έχουν και βίντεο σε επιχειρήσεις το οποίο φαίνεται. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν. Και όταν σπάνε κάποια προϊόντα, κάποια βάζα από υλικά, δηλαδή περάσανε τόσες μέρες. Είναι αδύνατον να έχουν κρατήσει τα γαλιά. Σωστό, ναι, σωστό αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε. Περιμένω λοιπόν τη σύσταση της Επιτροπής, η οποία πρέπει λοιπόν η Περιφέρεια να ηγηθεί, σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος ζήτησε τη σύσταση της Επιτροπής αυτής. Εμείς κινηθήκαμε για να έχουμε πλήρη εικόνα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να διευκολύνουμε το έργο της Επιτροπής και είμαστε εν αναμονή περιμένοντας την εξέλιξη και την πραγματογνωμοσύνη για το κομμάτι των επιχειρήσεων, το οποίο τονίζω, το ξεκαθαρίζω, γιατί και το άλλο το κομμάτι έχει κινηθεί η πολιτεία πολύ καλά, έχουν γίνει αυτοψίες αναφορά σε καταστήματα, επιχειρήσεις στα στατικά, στις υποδομές δηλαδή των καταστημάτων
όπου παρουσιάζουν πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή βλέπετε ότι θα είναι άμεση η αρρωγή και η στήριξη της πολιτείας από αυτά που ζητήσατε στη σύσκεψη, κύριε Πρόεδρε. Εγώ αυτό που είδα, ναι, ότι η πολιτεία είναι έτοιμη, έχει διάθεση να υλοποιήσει άμεσα, να πραγματοποιήσει άμεσα τις ζημίες και ότι, να αποκαταστήσει ό,τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από τον σεισμό. Και επίσης με χαροποιεί το γεγονός ότι το πρώτο αίτημα από τα τρία έγινε αποδεκτό. Τα υπόλοιπα δύο έχουν να κάνουν, θα κατεβούμε το επόμενο διάστημα στην Αθήνα, όπου μαζί με τα συνδικαλιστικά και με τα επιμελητηριακά όργανα, όπως έχουμε κοινοποίηση της επιστολής που λάβατε τόσο εσείς δημοσιογράφοι, όσο οι θεσμικοί της περιοχής, αλλά και τα τριτοβάθμια όργανα μας, όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε ώστε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Και αυτά είναι τα άλλα δύο θέματα τα οποία εκδομούν. Ζητάμε την αναστολή για ένα χρόνο των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μας και επίσης ζητάμε και την πλήρη στήριξη εν όψη και της μεταλλικής περιόδου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητάμε όλων των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ένωτας Φλόρινας. Κύριε Πρόεδρε, επέστρεψε η κανονικότητα, δηλαδή άρχισε να υπάρχει κίνηση στα καταστήματα της Φλόρινας. Τι εικόνα έχουμε? Υπήρχε, κύριε Ραταζά, ξεκίνησε, αλλά με το σεισμό έχουν παγώσει όλα και με τα σεισμούς. Ειδικά η Φλόρινα είναι πολύ κλειστή οικονομικά, με τους τζίρους μηδενικούς να κινούνται. Είναι λογικό όταν έχει σεισμούς και μετασεισμούς, μαζεύεται ο κόσμος. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα που θα ηρεμήσουμε. Είμαστε βέβαιοι σχεδόν ότι ήταν ο κύριος σεισμός αυτός, δεν θα έχουμε άλλον από ό,τι είπανε και συνάντηση, αν και ποτέ δεν μπορείς να προβλέπεις, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε μια πλήρη και ομαλή σεισμική δραστηριότητα. Και είμαστε, μπορώ να πω, πολύ τυχεροί, αν θέλουμε, μας που βιώσαμε το σεισμό. Ήτανε πρωτόγνωρες οι εμπειρίες, γιατί ήταν πολύ κοντά στη Φλόρινα, έξω από τη Φλόρινα, ελάχιστα ένα-δύο χιλιόμετρα, και είχε μεγάλη διάρκεια. Οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που διαθυμίσαμε ανθρώπινες ζωές, αλλά και πιο μεγάλα προβλήματα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και γρήγορα να προχωρήσουν, κύριε Πρόεδρε, οι διαδικασίες οικονομικής στήριξης των επιχειρηματιών της περιοχής. Εγώ θέλω να πω ευχαριστώντας σας για άλλη μια φορά που μας δίνετε βήμα, τόσο το κανάλι σας όσο και εσάς προσωπικά. Θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους μας ότι επειδή δεν θα είναι ανοιχτός ο κατάλογος ΕΣΑΗ, μέχρι την Παρασκευή να μας δηλώσουν αν έχουν πραγματικά προβλήματα και ζημίες από τον σεισμό, για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε εικόνα και να ξεκινήσουμε οι επιτροπές το έργο τους αποζημίωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.